Το γνωστό τουρκικό πρακτορείο Αναντόλου, επικαλούμενο τουρκική πηγή ασφαλεία, αναφέρει ότι η Ελλάδα θα υλοποιήσει βολή των S300 για δεύτερη φορά, ενώ σχεδιάζει να αναβαθμίσει τι δυνατότητε του συστήματο ώστε να πλησιάσει περισσότερο με του τουρκικού S400. Πρόκειται για ένα ζήτημα που σα είχε αποκαλύψει το Πενταπόσταγμα. Η χώρα μα διατηρεί στην Κρήτη δύο πυροβολαρχίε S300 με 12 εκτοξευτέ και 96 βλήματα που έχουν μέγιστη ακτίνα εμπλοκή στα 150 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με πληροφορίες Ρωσικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η έκδοση PMU-2 των S-300 θα φέρει τους ελληνικούς πυράβλους κοντά σε επιδόσεις με τους τουρκικούς S-400, και αυτό ενοχλεί ως προοπτική την Άγκυρα. Με μία πιθανή αναβάθμιση θα αυξάνονταν η ακτίνα δράσης των πυράβλων μας από τα 150 χιλιόμετρα στα 200 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα οι συστοιχίε τη Κρήτη να μπορούν να καλύπτουν μεγάλη απόσταση, καθιστώντας απαγορευτικά πολλά ύποπτα τουρκικά σχέδια. Τι δήλωσε ο Ακάρ σχετικά με του S300. Η Τουρκία δεν θα ενσωματώσει τα ρωσικά συστήματα αεροπορική άμυνα S400 στην αμυντική δομή του ΝΑΤΟ, και θα τα χρησιμοποιεί ως αυτόνομο πυραυλικό σύστημα, όπως κάνει η Ελλάδα με τους ρωσικούς S-300, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργό Άμυνα Ακάρ... τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι η αγορά του ρωσικού συστήματος ήταν αναγκαιότητα και όχι επιλογή. Ο Ακάρ είπε ότι η Ελλάδα διαθέτει τους ρωσικούς S-300 στο πλωστάσιό τη μαζί με μερικές άλλες χώρες του ΝΑΤΟ που εξακολουθούν να διαθέτουν άλλου τύπου ρωσικά όπλα ο μόνιμος εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ είπε ότι είναι προβληματικό το γεγονός ότι η Τουρκία έκανε βολή με τους S-400 σε έδαφος του ΝΑΤΟ. Εμείς μαζί με όλους τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ κάναμε ό,τι χρειάζονταν να κάνουμε ώστε η Τουρκία να εγκαταλείψει την αγορά πυραυλικών συστημάτων από τη Ρωσία, την οποία αναγνωρίζουμε ως εχθρό. Η αγορά συστήματος πυραυλικής άμυνας από τη Ρωσία αποτελεί για τη συμμαχία μας στο ΝΑΤΟ κόκκινη γραμμή, χωρίς καμία αμφιβολία γι' αυτό είπε ο Οποιαδήποτε άλλη χώρα αν ήταν στη θέση της Τουρκίας θα έχει εξαφανιστεί από τον χάρτη, ειδικά μετά την ενεργοποίηση των ρωσικών συστημάτων. Αλλά η Άγκυρα έχει ασυλία τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ρωσία για να μην ξεχνιόμαστε. Όσο για την αναβάθμιση των ελληνικών S-300 μακάρι να μπορούσε να γίνει, διότι αυτό θα αποτελούσε την μόνη ενδεδειγμένη λύση στις τουρκικές κινήσεις με τους αντιστοιχες ρωσική ρωσικείς κατασκευής S-400.